Το πρόβλημα ξεκίνησε από το καλοκαίρι, όταν σηκώστηκα έναν πρωί, όταν ήμουν εξαντλημένος, ένιωθα αδύναμος, είχα μελανιάσματα στα διάφορα μέρη του σώματός μου, είχα λιποθυμίες, αρκετά συμπτώματα ώστε να με οδηγήσουν να πάω στον προσωπικό μου γιατρό. Ο προσωπικός μου γιατρός με παρότρινε να κάνω γενικές εξετάσεις αίματος, όπου έδειξαν οι εξετάσεις ότι είχα χαμηλά αιματολογικά. Μετά από διάφορες εξετάσεις των γιατρών, περίπου μέσα του Οκτώβρη διαγνώστηκα μετά από παρέλευση του αιματολόγου του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Μου είπε να κάνω βιοψία μυελού των οστών, όπου έδειξε η βιοψία ότι υπάρχει αποεξία μυελογενή λευκαιμία. Και ξεκινήσαμε χημειοθεραπείες, τύχη να καθαρίσω από το πρώτο στάδιο της θεραπείας, από το αποθαύμα βασικά. Καθάρισα από την πρώτη χημειοθεραπεία, μεταφορά μου στο η Γερμανία για τη μεταμόσχευση μυελού των οστών. Λόγω του ότι αν δεν γίνει η μεταμόσχευση, υπάρχει και υποτροπή σε αυτή την αρρωστία. Και μεταδίκαμε εδώ στην Γερμανία με δότην τον αδερφό μου. Και κάναμε τη μεταμόσχευση 22 του Δεκέμβρη. Οι υπάσχοι από οξία λευκαιμία, δεν ξέρω τι θα αντιμετωπίσω, πρέπει να φανώ δυνατός και όχι μόνο για μένα, αλλά και για τους δικούς μου. Κυρίως για τους δικούς μου. Εγώ το μόνο που είπα είναι θα το παλέψω και από εκεί και πέρα είναι θέλημα Κυρίου. Αυτό είπα από μέσα μου. Για τον ήρωα σου, για τον δότη σου, να μας πεις δύο κουβέντες. Διάβασα μια άρτηση σου πρόσφατα και θέλω να μας μιλήσεις για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Το συγκεκριμένο πρόσωπο... Ξέρω μας ποιος είναι καταρχήν. Ναι. Είναι ο αδερφός μου, ο οποίος έχει 100% είναι 100% συμβατοζώτης και έχουμε και την ίδια ομάδα αίματος, που το πράγμα ευκολύνει ακόμη περισσότερο τη διαδικασία της μεταμόσχευσης, λόγω του ότι δέχεται πιο εύκολα το μόσχευμα στον οργανισμό, ασχέτως και υπάρχουν κάποιες παρενέργειες. Για μένα αυτός ο άνθρωπος, για αυτήν ο αδερφός μου, είναι ο ήρωάς μου, ο φύλακας άγγελός μου, εκείνος που μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία για ζωή. Ό,τι και να πω για τον αδερφό μου είναι πάρα πάρα πολύ λίγο. Αυτό που θα χαρακτήριζα τους οργανωμένους μας, θα το έλεγα οικογένεια. Μόνο με μία λέξη, οικογένεια. Η οικογένεια, αδερφοσύνη. Μ' αγκαλιάσανε, ήμουν σίγουρος ότι θα μ' αγκαλιάζανε, γιατί μεγαλώσαμε στους συνδέσμους, μεγαλώσαμε στα βιβλικά, μεγαλώσαμε στα σκευκίδες μαζί, οργανωμένοι, φωνάζαμε με τις γιορτές μας, με τα αυτά μας. Όσο για τον κόσμο των υπόλοιπων, πραγματικά είναι αξιοθαυμασμού ότι στην Κύπρο, το ξαναείπα και θα το ξαναλέω, δεν χάθηκε η ανθρωπιά. Το μήνυμα που θέλω να δώσω σε αυτούς που πονούν, σε αυτούς που είναι στο κρεβάτι του πόνου, είναι να προσπαθήσουν να έχουν τη δύναμη να ανταπεξέλθουν σε κάθε δυσκολία τους. Όσο δύσκολο και να είναι, ό,τι και να περνάνε, να μην τα βάζουν κάτω,
και να υπάρχει πίστη. Μάλιστα. Αυτά είπε ο Αθανάσης, ο Αθανασίου, στον Πέτρο Αυξητήριο και στο Σίγμα Live. Έχουμε τώρα τη χαρά να τον έχουμε παρίτσα, το Θανάση τον Αθανασίου. Είναι στη Γερμανία ο Θανάσης, κάνει τη θεραπεία του. Θανάση μου, καλή μέρα από τη Λευκοσία. Καλημέρα, Ανδρέα μου. Λοιπόν, είσαι γεννημένος μαχητής, αυτό είναι δεδομένο. Όνομα και πράγμα. Και το γεγονός ότι χαμογελάς και στέλνεις μήνυμα αισιοδοξίας, ξέρεις αυτό πόσο καταπραϊντικό είναι, φάρμακο, είναι λύτρωση για κάποιους άλλους ανθρώπους που είναι στη δικιά σου θέση. Να σε ρωτήσω κάτι. Υπήρξε κάποια από τις στιγμές αυτές της περιπέτειάς σου που λύγησες, που φοβήθηκες ότι δεν θα καταφέρεις? Ανδρέα, να σου πω την αλήθεια, όχι. Όχι. Βασικά πήγε να με λυγίσει, αλλά ήταν για μια στιγμή δευτερολέπτου. Ναι. Όχι τίποτα περισσότερο. Τι σε κάνει τόσο δυνατό, αυτό θέλω να μάθουμε. Η πίστη μου στον ύψιστο. Ναι. Η μεγάλη μου πίστη στο Θεό. Αυτό με κάνει υπερδυνατό, όχι δυνατό. Στους ανθρώπους πιστεύεις? Εννοείται. Ναι. Εννοείται και στους ανθρώπους. Σου στάθηκαν, σε βοήθησαν, ήταν δίπλα σου σε αυτές τις στιγμές τις δύσκολες? Από το πρώτο λεπτό, από ναι. Την πρώτη μέρα, όταν διαγνώστηκα με λευκαιμία, μέσα από φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, μέσα από ψυχολογική στήριξη, μέσα από προσευχές, παρακλήσεις, όλη η Κύπρος με αγκάλιασε, όχι μόνο Κύπρο αλλά και Ελλάδα. Πότε διαγνώστηκες, Θανάση, με λευκαιμία? Πότε ήταν? Βασικά οι εξετάσεις ξεκίνησαν από τα συμπτώματα ξεκίνησαν από το καλοκαίρι και διαγνώστηκα μέσα από εξειδικευμένες εξετάσεις, γιατί δεν είναι εύκολο να διαγνωστεί τέτοια κατάσταση όπως η λευκαιμία. Είναι 20 του Οκτώβρη διαγνώστηκα με λευκαιμία και στις 23 ξεκίνησα το πρώτο στάδιο των χημειοθεραπείων. Λέει, το πρώτο στάδιο από θεραπείας καλύτερα ήταν εδώ στην Κύπρο, έτσι? Ναι. Και ποια ήταν η εμπειρία σου, ποια ήταν η αντιμετώπιση σου από το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό όλο αυτό το διάστημα πριν πας στη Γερμανία? Εξαιρετική. Έβλεπαν τα πράγματα με κάθε λεπτομέρεια. Ναι. Εξέταζαν με κάθε λεπτομέρεια τι πρέπει να γίνει, πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουν. Οι γιατροί ήταν πάρα πολύ αισιόδοξοι. Επειδή και εμένα η ψυχολογία μου ήταν στα ύψη, πήγα στο νοσοκομείο σαν να είχα μια free gripe. Ναι, μπράβο, λεβέντη μου. Όλο αυτό με βοήθησε να ξεπεράσω το πρόβλημα, βασικά να καθαρίσω από τη λευκαιμία από το πρώτο στάδιο χημειοθεραπείο. Τώρα στη Γερμανία. Και μετά ξεκίνησε οι διαδικασίες για διακομιδή στη Γερμανία για μεταμόσχευση μυελού των οστών. Τώρα τι λένε στη Γερμανία οι γιατροί? Είναι πάρα πολύ θετικοί. Με αντιμετωπίζουν, εντάξει, τώρα είναι κάποιες παρενέργειες στη μεταμόσχευση. Θα είναι στο νοσοκομείο για να αντιμετωπιστούν μέσω των θεραπείων. Αλλά είναι πάρα πολύ αισιόδοξη η Ανδρέα μου, ότι όλα είναι βασικά στο. Είναι ήπιες παρενέργειες, είμαστε προς το. Μακάρι. Προς το στάδιο της να πάνε όλα καλά. Και θα πάνε όλα καλά γιατί το πιστεύεις και το θέλεις πολύ. Τώρα θέλω να μου πεις για αυτό το φύλακα άγγελό σου, τον άγγελο της ζωής σου, τον αδερφό σου που είναι και ο δότης σου. Έτσι, πες μου λίγα λόγια. Πώς ξεκίνησε όταν πήγε να δώσει, φαντάζομαι έδωσε δείγμα και φάνηκε ότι είναι ταιριάζει? Ναι. Το κουβεντιάσατε? Όταν το βασικά, ό,τι και να πω για τον αδερφό μου είναι πάρα πολύ λίγο. Ανδρέα μου, είναι για μένα, όπως είπες, ο φύλακας άγγελός μου, ο σωτήρας μου.
Όταν πήγα, έδωσε το δείγμα, δεν έχασε λεπτό. Φυσικά, όπως όλα τα αδέρφια, οποιοςδήποτε και να ήταν να πάει να το κάνει. Και όταν έμαθα ότι ήταν οδότης 100%, πραγματικά ένιωσα μία ανακούφιση, να το πω, ότι πλέον δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, πώς να σου το πω, ότι δεν έχω καμία αφιβολία ότι όλα θα πάνε καλά. Σου χάρισε ζωή ο αδερφός σου. Αυτό είναι η ουσία. Μου χάρισε ζωή. Ζωή. Ναι. Τώρα, ναι, εσύ, ναι. Εσύ, αγαπητέ Θανάση, μου είσαι μια ιδιαίτερη περίπτωση, διότι είσαι χαρακτηρισμένος οπαδός της ανόρθωσης, εκεί στο μετερίζει της Κερκίδας, χρόνια πολλά, αλλά στη δική σου περίπτωση, όταν έγινε γνωστό το πρόβλημα, έτρεξαν και οπαδοί των άλλων ομάδων, με τους οποίους μπορεί να έχεις, ας πούμε, και λογομαχήσει λόγω τώρα ή να έχεις ανταλλάξει συνθήματα στο γήπεδο. Όμως στην περίπτωσή σου έτρεξαν όλοι. Κοίταξε, Ανδρέα μου, όπως έχω πει και στο συνέντευξη που έδωσα με τον Πέτρο Αξεντίου, αν δεν είσαι άνθρωπος, ναι, δεν λέγεσαι οπαδός. Ναι. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω και το τονίζω. Ναι. Όλοι χάσανε από ένα δικό τους άνθρωπο. Ναι. Και στη Θηρανιά έχουν χάσει δικό τους άνθρωπο, μια κοπέλα από λευκαιμία. Και το Αποέλ έχει χάσει τον Γαβρίλη πριν 2 χρόνια, από καρκίνο. Όλοι χάσανε από την... Άρα η ασθένεια της λευκαιμίας ή του καρκίνου, οποιαδήποτε άλλη ασθένεια, ναι, τα οπαδικά είναι πολύ μικρά. Μπράβο, μπράβο, έτσι θέλω να τα ακούω. Τώρα επιστρέφεις στην Κύπρο με το καλό, όταν θα επιστρέψεις, ποια είναι τα σχεδιά σου, τι σκοπεύεις να κάνεις, αγαπητέ μου Θανάση? Όταν επιστρέψω στην Κύπρο, ό,τι έκανα αυτή τη στιγμή, ναι, θα δίνω το απαραίτητο κουράγιο, την απαραίτητη δύναμη σε εκείνους που πονούν. Μπράβο, ωραία. Γιατί αυτή η ασθένεια δεν την παλέψεις, ναι, σίγουρα δεν θα βγεις νικητής. Αυτό είναι σίγουρο. Ας σε λυγίσει, λύσεις. Κοίταξε. Όταν πάω πίσω, ναι, Κύπρο, θα αλλάξω πάρα πολλά πράγματα γενικά μέσα από το εθελοντισμό μου, μέσα από διάφορες εκδηλώσεις, μέσα από την ψυχολογία που μπορώ να δίνω σε οποιοδήποτε περνά αυτή τη αρρώστια. Yeah. Όλα αυτά γενικά, βασικά αυτή η αρρώστια μου έχει αλλάξει τη ζωή ολόκληρη. Έλα εσύ με το καλό πίσω, θα τα πούμε και από κοντά και θα στέλνεις και τα μηνύματά σου και θα έχεις και τις δράσεις σου και θα κάνεις τον κόσμο πιο αισιόδοξο. Λοιπόν, Θανάση μου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή θεραπεία και καλή επιστροφή στην πατρίδα. Να σε πάντα καλά. Καλή σας μέρα. Να σε πάντα καλά, παιδί μου. Να σε καλά, παιδί μου. Λοιπόν, πάμε σε ένα ρεπορτάζ τώρα, φίλες και φίλοι, να δούμε τα της πανδημίας. Ο Υπουργός της Υγείας κάνει αγωνιώδη.